μέρες γίναμε μάρτυρες νέων φασιστικών επιθέσεων σε σχολεία της πόλης. Οι εκπαιδευτικοί, όλο το προηγούμενο διάστημα, μετά τα γεγονότα στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, δώσαμε τη δική μας μάχη μέσα στα σχολεία αλλά και στους χώρους της ιδιωτικής εκπαίδευσης, στα φροντιστήρια, στα ΙΕΚ, ώστε αυτές οι ομάδες να μην βρίσκουν έδαφος να δράσουν. Με συζητήσεις με τους μαθητές μας, αναδείξαμε τις αιτίες που γεννούν τον φασισμό και το ρόλο που παίζει. Αξιοποιήσαμε εκτός των άλλων και τις επετείους της 28ης Οκτωβρίου, της 17 Νοέμβρη, για να δείξουμε όχι μόνο τα εγκλήματα των φασιστικών και δικτατορικών καθεστώτων απέναντι στην ανθρωπότητα, αλλά και τη δυνατότητα οι λαοί με τη δράση τους να βάζουν τη σφραγίδα στις εξελίξεις, να τσακίζουν τον φασισμό. Βρεθήκαμε στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις των σωματείων και των φορέων στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μπροστά στη νέα επίθεση σε μαθητές, οι οποίοι διεκδικούσαν μέτρα για την υγεία και τη μόρφωσή τους, διεκδικήσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, συνολικά οι εργαζόμενοι, καθώς και στην άνανδρη προσπάθεια να χτυπήσουν ένα προσφυγόπουλο, δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Λαμβάνουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουμε τους μαθητές μας που ενδιαφέρονται να μορφωθούν, να έχουν ένα καλύτερο σχολείο και ένα καλύτερο μέλλον από τους γονείς τους. Έτσι, συμμετέχουμε το Σάββατο 5 Φλεβάρι στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ευόσμου, στο Αντιφασιστικό Συλλαλητήριο Σωματείων και Φορέων, και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να δώσουν το παρόν μαζικά στην κινητοποίηση. Ενώνουμε τη φωνή και τη δράση μας με τους μαθητές μας και τους γονείς τους, με άλλους εργαζόμενους, με συνταξιούχους, με γυναίκες της περιοχής. Ταυτόχρονα, συζητάμε για την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων, όπως εκδηλώσεις μέσα στα σχολεία, συζητήσεις, συναυλίες, αθλητικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς και άλλα. Αυτή είναι η δύναμή μας απέναντι στις εγκληματικές αυτές ομάδες που επιδιώκουν να σπείρουν το φόβο στα σχολεία και τις γειτονιές της πόλης μας, να δηλητηριάσουν τα νεανικά μυαλά με την απάνθρωπη ναζιστική ιδεολογία τους. Δεν θα τους περάσει και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Τονίζουμε ωστόσο ότι είναι απαραίτητο, πέρα από τα όσα κάνουν οι εκπαιδευτικοί, το ίδιο το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες να λάβουν τη δική τους ευθύνη και να πάρουν τα μέτρα που πρέπει και μπορούν να πάρουν, για να πάψουν αυτές οι ομάδες να δίνουν ανενόχλητες, να ξυλωθούν από τα σχολεία, να μην πλησιάσουν τα σχολεία ξανά. Όλοι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς είναι ενήμεροι, με συγκεκριμένα στοιχεία, ονόματα και γεγονότα, μετά από καταγγελίες εκπαιδευτικών, γονέων και σωματείων, και έχουν ευθύνη να σταματήσουν αυτή την κατάσταση άμεσα. Σήμερα. Εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, μέσα και έξω από τα σχολεία, για να ξυλωθούν τα φασιστικά εγκληματικά στοιχεία από τα σχολεία και την κοινωνία, για να εμφυσίσουμε στα παιδιά τη θέληση να κάνουμε ομορφότερο τον κόσμο.